Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Δράμας, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου του 2014. Εδώ ήταν να διεξαχθεί αυτή την ώρα το μεγάλο ντέρμπι κορυφή στην Α2 γυναικών στο μπάσκετ ανάμεσα στους Τιτάνες και την Νίκη Λευκάδας. Δυστυχώς όμως ένα γήπεδο που και εγώ σε μικρότερη ηλικία έχω παίξει μπάσκετ, φαίνεται ότι εν έτη 2014, άμα βρέχει έξω την προηγούμενη μέρα ή την ίδια μέρα το πρωί, δεν μπορούν να γίνονται αγώνες το μεσημέρι. Γιατί το λέω αυτό, συνεχίζοντας με την μπάλα του μπάσκετ και προσπαθώντας να πλησιάσω στο καλάθι για να παίξω μπάσκετ, θα διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, ότι κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των αθλητών. Γιατί αυτό? Γιατί εν έτη 2014 υπάρχει πρόβλημα στην οροφή του γηπέδου. Πρόβλημα καταγεγραμμένο από το Πάσχα, το οποίο δεν έχει επιληθεί. Γεμίζει νερά η οροφή του γηπέδου, στάζουν νερά ακόμη και να έχει σταματήσει η βροχή. Σήμερα έχει ήλιο. Δεν βρέχει, αλλά έχουν μείνει νερά από τη χθεσινή και την πρωινή βροχή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διεξαχθεί αγώνας κλειστού γυμναστηρίου εν έτη 2014, ενώ έξω έχει ήλιο. Δεν μπορεί να γίνει το μάτς. Το μάτς μετατίθεται, πάει μάλλον στο Κραχτίδι όπου είχε αγώνες πικ-πονγκ και δεν μπόρεσε να γίνει πριν, και νομίζουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μας τιμά γενικότερα σαν Δραμηνούς να έρχονται ομάδες από άλλες πόλεις, όπως ήρθε σήμερα η ομάδα από τη Λευκάδα και απόρρισε με αυτή την εικόνα που είδε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζουμε, χωρίς να θέλουμε να καταλογίσουμε σε κάποιον συγκεκριμένα την ευθύνη, να εντοπιστεί το πρόβλημα και να επιληθεί όσο το συντομότερο γίνεται, γιατί σε κάθε περίπτωση βροχής από εδώ και πέρα δεν θα μπορεί να διεξάγεται αγώνας στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Δράμας. Εντάξει, δεν πάμε μπροστά σαν Ελλάδα σε αθλήματα, σε θέματα υποδομών. Γιατί συνέχεια λέμε υποδομές, αλλά η κατάσταση είναι για γέλια. Εντάξει, μπροστά πάμε στα αθλήματα. Οι υποδομές δεν είναι καλές. Εντάξει, φυσικά δεν είναι καλές, αλλά στα αθλήματα μπροστά πάμε. Τι απόφαση τελικά βγήκε για το παιχνίδι? 99% θα γίνει στο Κραχτίδι ό,τι ώρα τελειώσει το ping-pong. Δεν ξέρω τι έχει εκεί. Δεν σας συμφέρει να φύγετε κι εσάς? Όχι, δεν μας συμφέρει να φύγουμε. Εμείς η Λευκάδα κάνει 14 ταξίδια κάθε χρόνο. Μαζί με το κύπελο. Είναι πολλά τα έξοδα, δεν μπορούμε να τα απεξέλθει η ομάδα από τη στιγμή που έχει κάνει έχει κάποιο budget, δεν μπορεί να ξεφύγει παραπάνω. Για να είναι όλοι πληρωμένοι, και οι παίχτες και οι προπονητές και τα λεωφορεία και όλα. Το χιλιάρικο παραπάνω κοστίζει. Από τον τελευταίο άνθρωπο που μπορεί να ζητήσει κανείς ευθύνες για αυτό που έγινε σήμερα είναι τον προπονητή. Από τη Γιάννα τη Μιλωνά, που είναι προπονήτρια στους Τιτάνες και κάνει και πολλά πράγματα ακόμη. Και άνα, νομίζω η εικόνα δεν μας τιμά σαν Δραμηνούς. Να έρχεται μια ομάδα από τη Λευκάδα να παίξει έναν αγώνα σε κλειστό γυμναστήριο και επειδή έβρεχε χθες και το πρωί, να μην μπορεί να παίξει σε κλειστό χώρο αγώνα. Νομίζω είναι για γέλια τα πράγματα. Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, γιατί το πρόβλημα αυτό δεν είναι σημερινό. Είναι εδώ και κάποιους μήνες. Το έχουμε αναφέρει από χθες. Κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν καταστάσεις, αλλά νομίζω είναι αδικαιολόγητα τα πράγματα. Μας αφήνουν μόνους μας να λύσουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε καλέσει και κάποιους ανθρώπους του Δήμου εδώ, δεν εμφανίστηκαν. Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε είναι πολύ άδικο και για τις δύο ομάδες. Είναι οι δύο πρωτοπόρες ομάδες και μας βάζουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία να γίνει ένα παιχνίδι, αν θα γίνει αργότερα. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι να πω. Δηλαδή, αν ο Δήμος ή υπεύθυνοι, γιατί δεν θέλουμε εμείς συγκεκριμένα να καταλογίσουμε κάποια ευθύνη, δεν πάρουν την ευθύνη να διορθώσουν αυτό το πρόβλημα κάθε φορά που βρέχει, θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα? Δεν είναι ότι κάθε φορά που βρέχει. Με την οποιαδήποτε υγρασία, με την οποιαδήποτε πάχνη που πέφτει πάνω στην οροφή, οτιδήποτε, αυτό στάζει για μέρες. Πρέπει δηλαδή να κάνει 2-3 μέρες καλό καιρό για να σταματήσει αυτό. Νομίζω ότι το να επιδιορθωθεί ένα πρόβλημα σε μια οροφή είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα στην Ελλάδα του 2014 να έχουμε τέτοια προβλήματα. Είναι λυπηρό, γιατί αυτή τη στιγμή κάποιοι βγαίνουν σε τηλεοράσεις, σε ονειρούπολες, σε οτιδήποτε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο καίει την πόλη μας και νομίζω ότι τη δυσφημίζει πάρα πολύ.